σε ένα άλλο κομμάτι που απασχόλησε και σας το είχα αναφέρει για τον καυγά Μαργαλένα Σάκη, που μπορεί να μην τον είδαμε. Είδαμε μόνο. Κράτησε ο καυγάς 5 λεπτά. Εμείς είδαμε το φινάλε του καυγά, τα κάποια ελάχιστα δευτερόλεπτα. Όμως ο Γιώργος Λιανός, πολύ εύστοχα, μας έδωσε το κλίμα που εμείς δεν είδαμε στο επεισόδιο. Δείτε και απολαύστε. Η Μαργαλένα, νομίζω ότι είναι σε λίγο καλύτερη μοίρα στο puzzle. Κόλλησε και αυτή τώρα. Κάνει κάποιες αλλαγές κομματιών. Τελευταίο κομμάτι για τη Σταυρούλα. Θα περάσει. Σωστό είναι το puzzle. Θα περάσει τον τελικό στόχο. Έχει 3-4 κομμάτια από ό,τι βλέπω η Μαργαλένα. Έχει κολλήσει λιγάκι. Υποδεικνύει εκεί και ο Σάκης. Σημαντική καθυστέρηση εκεί από την Μαργαλένα. Ίσως να έχει βάλει κάποιο λάθος κομμάτι. Δεν ξέρω τι έχει πάθει. Άλλα τρία τώρα η Σταυρούλα. Και άλλα τρία τώρα. Θα ολοκληρώσει η Μαργαλένα, τελευταίο κομμάτι, τελείωσε σωστά. Άλλα τρία κομμάτια, δύο τώρα για τη Σταυρούλα. Ένα για τη Σταυρούλα, σημαδεύει, δεν θα το χάσει πριν ρίξει η Μαργαλένα. 7-4 το σκορ. Δεν πρόλαβα καν να ρίξω. Το ξέρω, εντάξει, γίνεται και αυτό, τι να κάνουμε. Έτυχε. Όχι ρε φίλε, δεν τυχαίνει αυτό το πράγμα. Έλα στον πάγκο. Δεν έχει ξαναυπάρξει άλλο ματσάρισμα σήμερα που να μην έχει προλάβει να ρίξει. Πάμε Νίκο! Πάμε Κωνσταντίνο! Σάκης και τι δεν άκουσε στο τέλος της αναμέτρησης της Μαργαλένας, η οποία ήταν η μοναδική παίκτρια που δεν πρόλαβε να κάνει βολές. Κόλλησε πάρα πολύ στο παζλ. Θεώρησε ότι ο Σάκης δεν τη βοήθησε όσο θα έπρεπε. Τι! Παιδιά, συγγνώμη τώρα, δεν μπορώ να μείνω στο Survivor, δεν μπορώ να μείνω στον αγώνα. Μπράβο, Σταυρούλα, εξαιρετική παίκτρια. Αυτός ο Σάκης, ρε παιδί μου, υπάρχουν τέτοιοι άντρες που αγαπάνε τόσο. Καταλαβαίνω και την Μαργαλένα, γιατί είναι αυτό του μικρού κοριτσιού η συμπεριφορά. Που η το μικρό, ναι, που το μικρό κορίτσι αντιδρά. Λίγο γκρινιάζει, αλλά γκρινιάζει γιατί θέλει αγάπη και προσοχή. Ξέρεις τι του είπε, εμείς είδαμε μόνο το φινάλε, του είπε. Ναι, όταν πας λύκειο έτσι είναι. Τόσους βοήθησε σε μένα, βρήκες να κάνεις λάθος, δεν βλέπεις που βάζω τα κομμάτια. Του έλεγε, εμείς είδαμε απλώς το, δεν έτυχε να... Το θέμα καλά είναι το εξής. Εμάς μας πέφτει ένα σαμπουάν την ώρα που κοιμάται και δεν μιλάμε δύο εβδομάδες. Αλλά αυτός ο Σάκης, υπάρχουν τέτοιοι άντρες. Το τραβάει ο οργανισμός του. Με φοβερή υπομονή. Έχει φοβερή υπομονή. Ότι αμέσως μετά θα έπαιζε ο Σάκης. Έτσι άρα, άκουσε, είναι τώρα. Άκουσε είναι όλη την πυρήνια της Μαργαλένας. Άκουγε. Και ακόμα ήθελε να την κάνει αγκαλιά να μην στεναχωριέται. Θα προτιμούσε να χάσει ο ίδιος παρά να χάσει η Μαργαλένα. Και είναι και χρόνια μαζί, δεν είναι ότι είναι στα. Ξέρεις, τα ντουζένια, στα μέλια, στα πρώτα 6 μήνες, 2. Είναι χρόνια. Ναι, η γκρίνια βέβαια δεν είναι θέμα ηλικίας. Η γκρίνια δεν είναι θέμα ηλικίας. Η γκρίνια ή την έχεις την έκεια, σε παίρνει όμως, κάτσε. Βέβαια, αν σε παίρνει, γιατί αν δεν σε παίρνει... Το κάνει γιατί ξέρει ότι... Αυτός ο άνθρωπος αντιδράσει έτσι και θα θέλει να τη στηρίξει ό,τι και να είναι. Καλέ, αλλά το στηρίξει και αυτή. Ας το στηρίξει λίγο ψυχολογικά. Δεν μας νοιάζει αυτό. Εμάς μας νοιάζει που ο Σάκης είναι έτσι απέναντί της. Ναι, είναι πολύ γλυκό, αλλά του προσθέτει βάρος γιατί μετά θα πήγαινε να παίξει. Γενικώς πρέπει να είναι και για την δική του ψυχολογία. Της παίρνει το βάρος όμως. Λίγο το έχεις αυτό, Νίκο. Ναι, αλλά πώς να αντέξει ο άνθρωπος. Πώς θα φτάσει έτσι το γαλάτσι αν έχει μια μόνιμη γκρίνια. Μια χαρά θα φτάσει. Αντέχει. Μια χαρά. Μπράβο. Σοκαρισμένη η Face Κορδά. Όχι, έξαλλη η Face Κορδά. Γεια σας.